δεν θα αφήσω θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Δηλαδή ενδιαφέρουν και αγωνίες υπάρχουν και θετικό πρόσημο υπάρχει σε κάποια άλλα πράγματα. Και θα ξεκινήσω γρήγορα και εκτός ατζέντας, με δικιά μας ατζέντα άλλη. Τι γίνεται με τον Νίκο Δινάν? Κατέβηκαν προσφορές. Το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Είναι θέμα που η άλλη διάσταση δεν παίζει άλλο, δεν ξέρω. Δεν παίζει, δεν θέλουν να παίξει. Ναι, το έχουμε ψηλά και γι' αυτό με το που ήρθατε πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Και πολύ καλά κάνετε και σας ευχαριστώ κύριε Βάνητη γι' αυτό. Όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εγκαινιάσαμε μια πολύ συγκεκριμένη συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, προκειμένου να καταθέσει πρόταση επαναπόκτησης του Ερίκος Δινάν, το οποίο με μια πολύ άσχημη διαδικασία από κοινοφελές ίδρυμα, από περιουσία κοινοφελούς ιδρύματος, μετατράπηκε σε ιδιωτική κλινική, την οποία απέκτησε η Μυθέα, μια εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς. Εμείς θέλουμε αυτό να ξαναγυρίσει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Από ό,τι μάθαμε, κατέθηκαν δύο προσφορές, από ό,τι ανακοίνωσε Τράπεζα Πειραιώς δηλαδή. Θεωρώ ότι η προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση είναι πάρα πολύ καλή και όταν με το καλό το αποκτήσει το Ίδρυμα Ωνάση θα θεωρηθεί ως παράρτημα του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, το οποίο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, όπως ξέρετε, είναι νοσοκομείο ειδικού καθεστώτος, είναι εποπτευόμενο από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και ουσιαστικά ξαναμπαίνει στην αγκαλιά του Δημόσιου Τομέα της Υγείας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Και το Ερίκος Δινάν, το οποίο είναι πραγματικά μια εξαιρετική υποδομή. Είναι στη διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών από ό,τι ξέρω η τράπεζα, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα. Και αν δεν το πάρει το Ερίκος Δινάν, θα το πάρουν οι άλλοι στην προσφορά. Κοιτάξτε, έχουμε δηλώσει ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να γυρίσει το Ερίκος Δινάν στο δημόσιο τομέα. Και το σταματάω εδώ. Προτρέχουν κάποιοι και ακούω, μερικές φορές ακούω, άμα θέλω δηλαδή, ότι ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί άγονος. Έχετε τέτοια εικόνα? Αυτά μπορεί να είναι η ευσεβής πόθη συγκεκριμένων στελεχών ή συγκεκριμένων ανθρώπων ή συγκεκριμένων παραγόντων του ιδιωτικού τομέα. Και συμφερόντων, λέτε. Και συμφερόντων, ακριβώς. Αυτά είναι ευσεβής πόθη όμως. Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω το δεύτερο κομμάτι. Που αφορά στην επάρκεια προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες όπου οι συμβάσεις λήγουν, έχουν ανανεωθεί με δική σας παρέμβαση, κυβερνητική εννοώ και προσωπική. Λήγουν αυτές οι συμβάσεις. Νομίζω είναι η πρώτη ή δεύτερη φορά που γίνεται ανανέωση στα 3,5 χρόνια. Καταρχήν, Α, δικαιούνται να πάμε για τους ίδιους ανθρώπους σε πάλι ανανέωση? Πάμε σε άλλη λογική. Και θα ρωτήσω και ένα τελευταίο. Πότε θα ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι αναγκαίοι? Είστε άνθρωπος καταρχήν του δημόσιου νοσοκομείου εσείς, ο ίδιος. Πέρασε και από το δημόσιο τομέα, πέρασε και πάρα πολλά χρόνια και από τον ιδιωτικό, δεν με πέρασε στο δημόσιο. Ήμουνα πολιτικά χαρακτηρισμένος και παρά τις 13 αιτήσεις που έκανα στο ΕΣΥ, δεν με είχαν πάρει ούτε επί Πασόκ ούτε επί Νέας Δημοκρατίας. Και όχι γιατί ήμουν κακός γιατρός, βέβαια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Θέλω να πω αν αυτές οι θέσεις γίνουν πλέον αυτό, αφού είναι πάγιες, δεν είναι, και διαρκής η ανάγκη. Γιατί να έχουμε μια επισφάλεια σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα της υγείας? Λοιπόν, σας απαντάω με νούμερα. Από το 2015 μέχρι σήμερα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας έχει ενισχυθεί με πάνω από 17.000 ανθρώπους οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία. Και μένει να αναλάβουν από προκηρύξεις που έχουν γίνει ή που θα γίνουν τις αμέσως επόμενες μέρες, 400 άτομα μένουν από αυτό το... γύρω στις 20.500 άτομα. Αυτός ήταν ο προγραμματισμός και η συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα χρόνια της κρίσης, γιατί παραλάβαμε μια κατάσταση απερίγραπτης υγειονομικής φτώχειας και κατάρρευσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν το 10 με 14. Από αυτούς τους 17.000, από αυτούς τους 20.500 συνολικά, που οι 17.000 έχουν αναλάβει υπηρεσία, μόνιμες θέσεις είναι οι 8.500, 8.600 κάτι. Και από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία έχει αναλάβει. Το πρόβλημα είναι με την καθυστέρηση των κρίσεων των γιατρών, που αλλάξαμε και τον τρόπο για να γίνει πιο γρήγορα. Δύο μεγάλες κατηγορίες από τους υπόλοιπους τους συμβασιούχους είναι το επικουρικό προσωπικό,
που συμποσούνται σε περίπου 1.200 άτομα, mm-hmm. 500 άτομα που παραλάβαμε να υπηρετούν από πριν το 2015, mm-hmm. και άλλα 680 περίπου άτομα τα οποία προκηρύχθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία από το 2016 και μετά. Mm-hmm. Αυτοί θα ανακαλύψουν επίγουσες και πιεστικές ανάγκες για τους οποίους δίνουμε μόνιμη λύση τώρα. Νομοθετήθηκε μια πρώτη νομοθέτηση τον Ιούνιο που τους έδωσε παράταση έως και 31 Πέμπτου του 2019, mm-hmm. και εντωμεταξύ μέσα στον επόμενο μήνα θα βγει προκήρυξη 1.200 θέσεων στις θέσεις που υπηρετεί σήμερα το επικουρικό προσωπικό αυτό και που τώρα, σήμερα μάλιστα, υπέγραψαν και τα συναρμόδια Υπουργεία την τροπολογία η οποία μοριοδοτεί παραπάνω αυτούς τους ανθρώπους που ήδη έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους αυτά τα χρόνια. Άρα είναι περίπου σαν τη ρύθμιση που είχε γίνει για τους Δήμους, mm-hmm. με το προσωπικό της καθαριότητας και των mm-hmm. ανταποδοτικών υπηρεσιών. Είναι με μια ενισχυμένη μοριοδότηση, προκειμένου αναγνωρίζοντας το έργο που προσέφεραν αυτοί οι άνθρωποι στο δημόσιο σύστημα υγείας τα προηγούμενα χρόνια και πριν το 2015 και μετά. Οπότε με αυτό το κομμάτι ουσιαστικά οι 1.200 θέσεις γίνονται μόνιμοι. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία που θα πάρει τις θέσεις με βάση τη μοριοδότηση λογικά θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν σήμερα. Υπάρχει ένα μεγάλο άλλο κομμάτι, το οποίο ήταν και πρωτοποριακό πρόγραμμα. Πρώτη φορά ο ΟΑΕΔ έκανε τέτοιο πρόγραμμα σε συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας. Που είναι οι γνωστοί 4.000 του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πραγματικά, επειδή έγινε η διαδικασία γρήγορα, με κριτήρια ΣΕΠ, έτσι, να εξηγούμαστε, για να παρεξηγούμαστε, ουσιαστικά υπήρξε μια μαζική ενίσχυση σε δύο φάσεις, 2.870 και 1.130 ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν ήδη και στους οποίους έχουμε δώσει μια πρώτη παράταση. Αυτό είναι πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ. Αν θυμάστε, ήταν και ιδέα του Αλέξη του Τσίπρα αυτή, να δώσουμε τα χρήματα που θα παίρναμε από τις άδειες των καναλιών πριν μας ρίξει το νόμο το ΣΤΕ. Τα χρήματα αυτά να τα κάναμε αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε, ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων. Το οποίο έτσι ξεκίνησε στην αρχή, αλλά μας έριξε το ΣΤΕ μετά τον διαγωνισμό και βρήκαμε τα χρήματα. Βρήκαμε τα χρήματα. Ναι, εντάξει, τώρα πέρασε, μετά από 3 χρόνια. Βρήκαμε τα χρήματα από τα αδιάθετα υπόλοιπα του ΟΑΕΔ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια εκεί και ουσιαστικά είναι πλήρης απασχόληση. 5 ευρώ λιγότερα είναι ο μισθός τους από ό,τι αν διορίζονταν σαν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Mm-hmm. Με κυκλικό ωράριο, άρα βοηθάνε απογευματινές και βραδινές βάρδιες, με αμοιβή υπεροριακής απασχόλησης, με επίδομα επί ανθυγιεινής εργασίας κτλ. Στους οποίους έχουμε δώσει ήδη μια παράταση και τις επόμενες μέρες, γιατί εγώ θέλω να μιλάω όταν θα είμαι απόλυτα σίγουρος ή όταν έχει γίνει η τελική συνεννόηση, αλλά το έχουμε ανακοινώσει. Έχουμε συνεργαστεί με το Υπουργείο Εργασίας, την κυρία Αχτσιόγλου. Και σε λίγες μέρες θα δώσουμε μία λύση και σε αυτό το πρόβλημα, επειδή η πρώτη παρτίδα των 2.870 αρχίζει να λύγει η παράτασή τους από τον Φλεβάρι που μας έρχεται. Θα δώσουμε μία λύση προς όφελος των εργαζομένων και προς όφελος του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Έμαθα ότι έχετε επιμεληθεί προσωπικά. Και υπάρχει βέβαια και η ιστορία των Τόμι, να πω κάτι άλλο. Έχω ερώτηση μετά. Που και εκεί προοπτεί, έχουμε υποσχεθεί και το λέω ξανά και από εδώ. Έχω ερώτηση αυτό. Μην με πας εκεί που θες. Όχι, μιλάω για το προσωπικό. Μιλάω ότι αυτό το. Γιατί έγινε ένας μεγάλος πόλεμος εκεί. Μην πηγαίνετε να βάζετε στήσεις. Είναι δέσμευση να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εκεί είμαστε. Είχα μάθει ότι έχετε μεληθεί προσωπικά και μου το λέει και ένας φίλος, ο Βαγγέλης εδώ, και τον ξέρω κιόλας. Ότι θα κατεβάζετε ένα νομοσχέδιο, ένα σχέδιο νόμου για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων από οργανισμούς απεξάρτησης με αφορά αυτό. Ναι. Ισχύει. Ισχύει βεβαίως. Ισχύει. Υπάρχει το νομοσχέδιο τελική... που είναι. Το επεξεργάζεται το γραφείο του Ανδρέα του Ξανθού. Νομίζω έχει δεχτεί πολλές παρατηρήσεις από διάφορους φορείς. Το θέλουμε αυτό το πράγμα. Το θέλουμε πολύ. Mm. Αλλά θα σας μιλήσω έτσι, κύριε Αρβανίτη, πολύ ειλικρινά. Γιατί έχω δει το πρόβλημα αυτό. Έχουμε προσπαθήσει να στήσουμε τέτοια πράγματα και για την καθαριότητα των νοσοκομείων κτλ. Mm-hmm. Πρέπει να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να βοηθηθούν. Θέλουν, κύριε Αρβανίτη. Δεν είναι έτσι. Θα σας πω ότι υπάρχει, μια γραφειοκρατική, μια γραφειοκρατική διαδικασία και μια ιστορία την οποία δεν μπορούν να την κάνουν εύκολα από μόνοι τους οι άνθρωποι που αφορά το πρόβλημα. Συμφωνώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ. Έτσι. Στο ραδιόφωνο. Στο κόκκινο είχαμε επιλέξει. Είναι πολιτική μας επιλογή αυτό. Στο κόκκινο είχαμε επιλέξει
να δώσουμε το κομμάτι της καθαριότητας, ενώ είχαμε από ό,τι θυμάμαι μια κυρία η οποία ήταν μόνιμη υπάλληλος και τα λοιπά, σε μια τέτοια εταιρεία από πρόγραμμα απεξάρτησης 18 άνω και θεά. Και σε κάποια νοσοκομεία αυτό. Η δουλειά που πήραμε ήταν εξαιρετική, τα παιδιά δουλέψαν, νομίζω ότι ακόμα συνεργάζονται και άνοιξαν κιόλας. Οπότε το κομμάτι, το παλεύουν, το έχουν. Το κομμάτι της εμπιστοσύνης του κοινού αλλάζουν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι αν αλλάζουν διαδικασίες να μπορούν να πιάσουν, δηλαδή να. Μέσα από διαδικασίες, εγώ δεν λέω έχει να είναι χαριστικά, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει θέμα χαριστικού. Δεν υπάρχει θέμα χαριστικού, κύριε Βάνητη. Αλλά να μπουν μέσα, να έχουν μια δημόσια υπηρεσία, να καθαρίζουν αυτές, αυτά τα παιδιά. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει νομοθετηθεί και από την προηγούμενη Υπουργού Εργασίας και γίνεται και μια συνειδητή προσπάθεια από το Υπουργείο Εργασίας να βοηθηθούν κτλ. Όμως δυστυχώς υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία στέκεται ακόμα και ασυνείδητα εμπόδια σε μερικά πράγματα. Να σου το πω εγώ με ένα παράδειγμα. Με ένα παράδειγμα απλό. Υπάρχει νοσοκομείο στο οποίο θέλουν οι άνθρωποι να καταθέσουν για να αναλάβουν τη φύλαξη. Έτσι. Κολλάνε στην εγγυητική επιστολή που πρέπει να κατατεθεί από πριν. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλές χιλιάδες μικρές λεπτομέρειες οι οποίες φαίνονται ασήμαντες όταν κάνεις ένα σχεδιασμό, αλλά στην πράξη μπορεί να σου καθυστερήσουν πάρα πολύ το έργο. Και πρέπει να λυθούν τέτοια πράγματα και υπάρχουν και νομοθετικές βελτιώσεις που ετοιμάζονται για αυτά τα πράγματα για να λυθούν. Διότι αλλιώς θα έχουμε την δαμόκλειο σπάθη του ΣΤΕ που μπορεί να το ρίξει γιατί μπορεί να υπονομεύσει τον ανταγωνισμό. Διαφορές με την εξέλιξη. Και έχουμε και αλλαγή στο ΣΤΕ τώρα. Κάποιο λόγο δάγω. Θα ρωτήσω μετά για τους λόγους. Τόμι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Τόμι είναι ένα μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης. Βγαίνει. Βγαίνει, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 100 τοπικές μονάδες υγείας. Πραγματικά θα σας πω ότι υπάρχουν παραδείγματα, γιατί όλα τα κάνουν οι άνθρωποι, κύριε Αρβανίτη, όπως ξέρετε. Υπάρχουν παραδείγματα στα οποία έχουν αλλάξει την κατάσταση εκεί που έχουν δημιουργηθεί. Και ας πούμε, είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχει συμβεί στα Χανιά. Γιατί είναι και οι άνθρωποι που το ανέλαβαν, αυτοί οι άνθρωποι που ανέλαβαν δουλειά εκεί. Γιατί ουσιαστικά η λογική των τοπικών μονάδων υγείας δεν είναι η λογική ότι έχω μια δομή πρωτοβάθμιας που συνταγογραφεί ο παππούς ή η γιαγιά τα φαρμακά της. Αλλά έχω μια ομάδα υγείας η οποία είναι υπεύθυνη και για τη συνταγογράφηση, αλλά βασικά για τον προληπτικό έλεγχο και την κατάσταση υγείας του πληθυσμού αναφοράς της. Δηλαδή πρέπει να βγαίνει στα σχολεία, πρέπει να κάνει ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις. Ας πούμε, πρέπει να χτυπήσει όλη αυτή την ιστορία του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ας πούμε, που έχει βγει κτλ. Πρέπει να ανακαλύψει τις ευπαθείς ομάδες στα πλαίσια του πληθυσμού ευθύνης της. Ποιοι είναι οι καρκινοπαθείς, ποιοι έχουν χρόνια νοσήματα, ποιοι είναι διαβητικοί. Να τους προγραμματίζουν από πριν τις εξετάσεις. Θέλω κόσμο. Να τους παρακολουθούν. Ωραίο πρόγραμμα. Μα αυτό είναι η λογική των Τόμι. Δεν είναι η λογική ότι ανοίγω ένα ιατρείο να έρχεται ο παππούς να συνταγογραφεί μόνο τα φάρμακά του. Και αυτό θα γίνεται. Αλλά αυτή είναι η λογική. Είναι άλλο μοντέλο άσκηση που το βάζουμε. Και το έχουμε προβάλει εδώ και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Όμως γιατί να πάει ο γιατρός. Κάτσε. Γιατί να πάει ο γιατρός, ο νέος γιατρός να πάει. Ο γιατρός, τι νέος και. Ο γιατρός, γιατί να πάει στο Τόμι, με τι λεφτά θα πάει και να μην ανοίξει το μαγαζί. Γιατρός Κονσερβανίτης, περάστε 40 ευρώ το κεφάλι. Γιατί να έρθει. Ακούστε με. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτον γιατί έχει μειωθεί αυτή η δυνατότητα σε έναν κόσμο που λέτε, έτσι, δεν δούμε στην εποχή των Παχιών Αγελάδων, στην οποία μπορούσε ένα μεγάλο μέρος των μεσαίων ή και των εργατικών στρωμάτων να αναζητήσει ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Θα φύγει το παιδί έξω. Εγώ το σπούδασα από τον ελληνικό προϋπολογισμό, ενώ ο εργάτης όλοι μας. Εμείς το σπουδάσαμε και φεύγει έξω. Και εγώ γιος Βοσκού είμαι. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Πρώτον λοιπόν, η ιδιωτική άσκηση ιατρικής δεν είναι η περίοδος πριν το 2010. Έτσι, που υπήρχε άφθονο διαθέσιμο εισόδημα και μέσα και από μια ολόκληρη κουλτούρα η οποία υπήρχε μπορεί να έστρεφε στην ιδιωτική υγεία, γιατί δεν υπήρχαν και οι δημόσιες δομές. Δεν υπήρχαν στα αστικά κέντρα οι δημόσιες δομές οργανωμένες και στην επαρχία πολλά ήταν υποστελεχωμένα. Από την άλλη, οι αμοιβές οι οποίες έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα είναι αμοιβές για τους γιατρούς σαν να είναι επιμελητής Α του ΕΣΥ. Και τρίτον, κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι μόνιμο. Είναι σαφές και το έχω πει πολλές φορές ότι τώρα που βγήκαμε από αυτή την ιστορία των μνημονίων και της Επιτροπίας, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να αποκαθιστούμε τις μισθολογικές απώλειες τις οποίες δέχτηκε αυτή. Γιατί το μνημόνιο βασικά τι ήταν πέρα από τις περιπτώσεις περικοπές και την απώλεια του ΑΕΠ. Ήταν υποτίμηση της εργασίας.
Ήταν υποτίμηση εργασία. Είναι αυτή η αντίληψη του νεοφιλελευθερισμού, ότι υποτιμώ την αξία της εργασίας για να κάνω ανταγωνιστικά. Λες και οι Φιλανδοί ή οι Νορβηγοί που έχουν ανταγωνιστικότητα τα προϊόντα έχουν μισθούς πείνας. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι σαφές ότι αυτό θα αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Απλά είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Τώρα εντάξει, είναι προφανές ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να εξασφαλίσει μισθούς της τάξης ή εισοδήματα με τον επίσημο τρόπο, με τη μισθολογική δηλαδή της τάξης των 15-20.000 ευρώ το μήνα που μπορεί να βγάλει κάποιος στον ιδιωτικό τομέα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Προφανώς. Προφανώς είναι απόλυτα σωστό. Γι' αυτό και σαν ένα πρώτο μέτρο, γιατί ξέρετε, τα πρώτα είναι πρώτα, τα δεύτερα είναι δεύτερα, τα τρίτα είναι τρίτα. Και κάθε φορά ανεβαίνεις ένα σκαλοπάτι αφού έχεις πατήσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, είπε η κυβέρνηση, ένα από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε και ο Αλέξης τη ΔΕΘ είναι ότι θα δώσουμε τα αναδρομικά σε μια σειρά από κατηγορίες, στις οποίες δέχτηκαν μεγάλο κουτσούρεμα μισθών και στις οποίες υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Και για τους νοσοκομιακούς γιατρούς, ας πούμε, mm-hmm. που. Δεν είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη ανακοίνωση γιατί δεν υπήρχαν οι τελεσίδικες αποφάσεις που υπήρχαν για τις άλλες κατηγορίες, στρατιωτικούς, πανεπιστημιακούς κτλ. Με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται και θα υπάρξει μια αποκατάσταση σοβαρή απολειών που δέχτηκαν από τις περικοπές εκείνες. Και βέβαια. Έχουμε λεφτά. Προφανώς και έχουμε λεφτά. Mm. Έχουμε λεφτά, κύριε Αρβανίτη, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Έχουμε για δεν κλέβουμε. Γι' αυτό έχουμε. Έχουμε για δεν κλέβουμε. Γιατί αυτοί που κάνουν τσαπάνω καρέκλες δεν κάνουν μια δουλειά επειδή έχουν κάνει ποτέ deal για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τα στελέχη τους από κάτω και δεν συμμαζεύεται. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ που λέμε, διαθέσιμο για νέα έργα σε όλη τη χώρα, στο ταμείο το ΕΠΑ των υποδομών, είχαμε για όλη τη χώρα 36 εκατομμύρια ευρώ για νέα έργα το 14-20. Mm-hmm. Γιατί όλα τα υπόλοιπα μέχρι τα 167 εκατομμύρια ήταν μεταφερόμενα έργα της προηγούμενης περίοδου που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Uh-huh. Είχαμε 167 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στις περιφέρειες μοιρασμένα για έργα και υποδομές υγείας που τα 130 τόσα είναι μεταφερόμενα έργα αναγκαστικά. Και μας μέναν 35. Και λέγαμε τι θα κάνουμε με αυτά και δεν μπορούμε κτλ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ανακαλύψαμε χρήματα. Γιατί άμα ψάχνεις βρίσκεις και άμα δεν κλέβεις βρίσκεις δύο φορές. Πρώτον, υπήρχε το αποθεματικό του Υπουργείου. Mm-hmm. Το οποίο γινόταν κόλυβα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κόλυβα. Μελέτες από εδώ, εφάπαξ από εκεί, καμιά επιχορήγηση παραδίπλα κτλ. Αυτό είναι 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 12. Το οποίο 3 χρόνια τώρα συνεχώς το αξιοποιούμε για αγορά εξοπλισμού και μικρά έργα σε όλα τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Το 16,5 εκατομμύρια που τότε το πήραμε χαμπάρι, δεν μας το λέγανε. Το 17-12 εκατομμύρια και τώρα μέχρι στιγμής 9,5 εκατομμύρια και θα δώσουμε και τα υπόλοιπα 3 με αποφάσεις που θα υπογραφούν αυτές τις μέρες. Δεύτερον, το ΠΟΔΟΕ εθνικών πόρων του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Εθνικών πόρων. Προσέξτε με, όχι δικά μας λεφτά. Λοιπόν, εμείς δώσαμε το 2016, στην αρχή μας λέγανε υπηρεσίες, δεν έχει λεφτά λέει αυτό, δεν έχει λεφτά, έτσι. Και τελικά ανακαλύψαμε ότι είχε και καλό είχε λεφτά και προλάβαμε και δώσαμε το 16 4 εκατομμύρια ευρώ. Το 17 δώσαμε 13. Φέτος θα δώσουμε πάνω από 25. Τα ξέρει ο λαός αυτά. Τι? Γιατί τα λένε οι συναδελφοί σας στο Sky και στο Star και στον Αντένα για να τα μάθει. Ευτυχώς που τα λέτε εσείς. Να σας πω κάτι. Εδώ βγαίνει μια εικόνα, ας πούμε, καταστροφής, διάλυσης. Βρίσκουνε ένα ασθενοφόρο χαλασμένο σε ένα νησί και το παίζουνε τρεις ημέρες. Το ότι πήγανε 90 ασθενοφόρα από διαγωνισμό που τελειώσαμε εμείς μέσα σε τρεις μήνες, γιατί τον είχανε και τον κλέγανε και τον ανακατώνανε 7 χρόνια γιατί δεν βρίσκανε τις μίζες. Από το 2007 ήταν αυτός ο διαγωνισμός. Αυτό δεν το λένε. Το ότι τέλειωσε η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, ας πούμε, σε χρόνο ρεκόρ και δίνει 9 ασθενοφόρα σε όλα τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Τα ξέρετε τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Yeah, έχουμε πάει. Λοιπόν, γιατί αγαπάτε το φυσικό τόπο, από ό,τι ξέρω κι εσείς. Λοιπόν, ότι δίνουμε αυτό. Το έπαιξε κανένα. Μα το έλειωσε η κυβέρνηση το φυσικό τόπο, έτσι. Το έπαιξε κανένα. Όχι, να το πω γι' αυτό, έτσι. Μα το έλειωσε η κυβέρνηση το φυσικό τόπο. Τι? Μα το βγάλει εδώ στο πολυτέλεια, στο φυσικό τόπο. Ναι, και αυτό είναι ο Βαρδινογιάννη. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε τον ίδιο πόνο σε αυτό. Εντάξει. Άλλο Αλαφούζο, άλλο Αρβανίτη. Και δύο από Α είναι, αλλά του σκάφου του είναι. Το ξέρω, γιατί δεν καταλαβαίνω. Και άλλο 9,5 μέτρα φυσικό τόπο και άλλο 5 μέτρα βάρκα. Αυτά ήταν οι κατραπακέ του Αυγούστου του 2015.
που τότε δεν καταλαβαίναμε σπάγανε και από πού μας ερχόταν. Σπάγανε τις πλώρες τώρα οι ψαράδες. Για να συνεχίζουμε τώρα. Πάμε, πάμε για να πάμε της ουσίας. Στα άλλα. Βρήκαμε το θέμα που μας πονάει τώρα για αυτό το. Όντως. Λοιπόν. Το ότι ας πούμε αυτή τη στιγμή γίνεται διαγωνισμός για 60 ασθενοφόρα από την περιφέρεια Αττικής, για άλλα 35 ασθενοφόρα από την περιφέρεια Αττικής, από την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Το ότι επίσης γίνονται και τελειώνουν διαγωνισμοί από λεφτά του ΕΚΑΒ. Ίδιους πόρους του ΕΚΑΒ. Αυτό είναι πρώτη φορά στην ιστορία. Έχετε δει να το παίζουν. Έχετε δει να το παίζει κανένας. Το Sky και όλοι οι υπόλοιποι αυτοί, ας πούμε, Sky τώρα οι οποίοι και είναι αυτό. Συνειδητά εναντίον, ας πούμε... Αυτό όμως, Υπουργέ, σημαίνει... Ας πω, βγαίνουμε και τα λέμε. Βγαίνετε, όταν γράφουν, όταν, να σου πω κάτι, όταν τα 9 στα 10 site τα οποία κυκλοφοράνε χρηματοδοτούνται από τις ίδιες πηγές και επειδή αυτά τα 3 χρόνια δεν τα χρηματοδοτούμε εμείς, τι να κάνουμε, δεν τα χρηματοδοτούμε εμείς. Μας βρίζουν από το πρωί ως το βράδυ και παίζουν τα ανάποδα ή κάνουν την τρίχα τριχιά, έτσι, περιμένουν.